Δεν φοβόμαστε να πούμε μια λέξη τώρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι τρέλα τώρα. Φοβόμαστε. ενώ μερικές φορές φοβόμαστε και λέμε ότι είναι καλό, εντάξει, και λίγο να διορθώσουμε τη συμπεριφορά μας, να μην στεναχωρούμε κανέναν άνθρωπο. Ναι. Αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε και να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν το φοβάμαι πια. Ναι. Ποτέ δεν το φοβόμουν και τα λέω. Είχε ένα πολύ ωραίο που σε μια παράσταση ο Μάρκος Σεφερλής έκανε τον καφετζή και κάποιος έκανε τον μπάτσο που τον έγραφε. Ας πούμε, να έκανε παράβαση στα λεκτικά. Mm. Και του λέει, εντάξει, έχεις πει τώρα χοντρή μα. Ναι. Λέω, σε γράφω, του λέω, τι να πω, του λέω, ευτραφή μα, α πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Εντάξει, είσαι χοντρός, δεν είναι κακό, μην τρελαθούμε όλα αυτά, α πούμε. Ναι. Είσαι χοντρός, ο λιγνός. Ναι. Είσαι αφηρός όμως γενικά. Είμαστε πολύ πίσω σαν Έλληνες, το ξέρεις. Είμαστε. Πολύ πίσω. Δηλαδή, το φ**κ, ας πούμε, οι Αμερικάνοι το λένε κάθε μέρα και το λένε δε βορρά στα σαλόνια, α πούμε. Ναι. Και εδώ πέρα, αν πει τη λέξη σεξ, ναι. Περνάει. Αν πει τη λέξη γ**, ναι. Σε πάνε μέσα για προσβολή δημοσίου. Και αυτό είναι ντροπή για την Ελλάδα, γιατί το γ**, είναι από το νέο γ**. Ναι. Που βγαίνει από το ΓΕΑ, που είναι η μήτρα μας, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Ναι. Με τέτοιο λεξιλόγιο πλούσιο, αν θέλω να αφήσω, μου επιτρέπεις για την παρένθεση, ένα αποτύπωμα σε αυτό το πράγμα που λέγεται καλλιτέχνης, είναι να αφήσω αυτό την ελευθερία. Ναι. Δεν έχει αθυροστομία αυτό. Να λέμε τη γνώμη μας.